ακούει τον κύριο Λάκη Γαβαλά. Ο κύριος Λάκης Γαβαλάς, το βλέπουμε πώς δίνεται, πώς φέρεται, πώς μιλάει κτλ. Είναι ένας άνθρωπος αντισυμβατικός. Δηλαδή κάθε άλλο παρά συμβατικό μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Θα περίμενες λοιπόν από τον κύριο Γαβαλά, εγώ τις ξέρω τις απόψεις του, γιατί έχω πολλές φορές κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του, έχουμε φάει μαζί με παρέα κτλ. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις απόψεις του κύριου Γαβαλά. Σε κάποιους όμως, οι απόψεις του κύριου Γαβαλά μπορεί να κάνουν και πολύ μεγάλη εντύπωση. Να μην περιμένουν από έναν άνθρωπο προχωρημένο να έχει αυτές τις αντιλήψεις. Πάμε να τις ακούσουμε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τελευταία, όταν είχα πάει στις προσφυγοπούλες στη Μυτιλίνη, έβλεπα πώς γραπώνονται στη μάνα τους τα παιδάκια, σας το λέω και να τριχιάζω, και πώς αντιμετώπιζαν τον μπαμπά. Και εγώ είδα δύο παιδάκια εκεί. Καταπληκτικά μου κάνανε και με τα μαντάκια του έτσι και ήθελα να τα πάρω σπίτι. Αλλά το βράδυ είδα οι φιάλτες, το είπα και με μια φίλη μου ψυχαναλήτρια, ότι το παιδί τελικά χρειάζεται μάνα και πατέρα. Τώρα πάμε λοιπόν στα ομόφυλα ζευγάρια. Και πες ότι χωρίζουν ομοιγέννητο την επαρχία, όχι την ελληνική, τη Γαλλία, τη Αγγλία, τη Ιταλία και παντού. Μην λέμε τώρα ότι εκεί είναι εξελιγμένη και εμείς δεν είμαστε. Παντού θα πρέπει όλη η οικογένεια να ξέρει τι έχει συμβεί. Ξαφνικά που όλοι λέμε ότι θέλουμε παιδιά, με βρίσκει. Να τρελαίνομαι. Ας μπούμε στην κανονική οικογένεια πρώτα, να τη ρεγουλάρουμε. Και μετά να σκεφτούμε αν πρέπει να κάνουμε καινούργια παιδιά και με ποιους όρους. Το να κάνουμε κατά παραγγελία. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα σκυλί κατά παραγγελία και αισθάνομαι άσχημα. Όχι να πάρω ένα παιδί κατά παραγγελία. Να πάμε να δούμε αυτή η παρένθετη μητέρα τι είναι. Ειδικά τώρα που ακούει κάθε μέρα και αισθάνομαι και λέει πω τι έκανα. Είδες, έκανα αυτή τη χάρη. Είχα ανάγκη αυτά τα χρήματα. Το έκανα τελικά και να βλέπεις τώρα καταδικάζομαι. Τα παιδιά δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνουν μέσα από ένα ίντερνετ. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες που τους κάνουν. Έτσι, αφήστε τους νόμους. Οι νόμοι είναι πολύ μετά. Με το θέμα του sustainability, της βιωσιμότητας, την εγκληματικότητα. Ας δούμε τι γίνεται με αυτά και μετά να δούμε με ποιον τρόπο θα αποκτήσουμε παιδιά και για ποιο λόγο τα αποκτούμε τα παιδιά τελικά. Γιατί είναι το φαινόμενο της εποχής ή τι. Άστε που εγώ έχω φίλους από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν χωρίσει τα ομόφυλα ζευγάρια. Όταν και πόσο χωρίζουν, δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Σήμερα έφτιαχνα τα νύχια μου και μου λέει: μαμά, πήγα στο σχολείο και το παιδί μου ήταν λίγο ατίθασο. Πήγε η μάνα, τράβηξε τα αυτιά. Το παιδί αυτό το δέχεται. Άλλο να κάνει τη μαγιά μέσω της μάνας την τιμωρία, και άλλο δύο ανδρών μέσα στην οικογένεια. Γιατί έχω παιδιά που διδάσκω, που φαίνεται η τάση τους να είναι προς εκείνο, αλλά δεν έχω ακόμη δει ένα παιδί να είναι από ομοφυλόφιλους γονείς για να μπορώ. Όχι να αλλάξω γνώμη, μπορεί να είμαι λιγάκι πιο επικής στα δικά μου πιστεύω. Και δεν μου αρέσει όταν τελειώνουν αυτά τα viral που λέτε, που λένε τελικά να καπουτζίδι, να εκείνον το άλλο. Εγώ δεν πάω και να καταδικάσω κανένα καπουτζίδι, ίσα τον εκτιμώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα. Βλέπετε ότι πρέπει να λήξουμε μια διαπαντός το θέμα, γιατί κάποιοι άνθρωποι πρέπει να έχουν άποψη. Και ξεκινάω από τον Οικονομόπουλο, που άκουσε, ήταν ο πρώτος δημόσια που βγήκε και είχε άποψη για το θέμα αυτό, και άκουσε τα εξαμάξεις. Μετά, βέβαια, υπήρξε και ένα κύμα συμπαράστασης στα λεγόμενα του Νίκου Οικονομόπουλου. Εδώ τώρα προσέξτε, βλέπεις τον Γαβαλά, ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις πώς μιλάει, ξέρεις πώς δίνεται. Είναι αντισυμβατικός άνθρωπος, εγώ τον εκτιμώ πολύ, το έχω πει πολλές φορές. Και βλέπεις, βγάζει έναν συντηρητισμό στο λόγο του και λέει μακριά από εμένα το να είναι δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το παιδί θέλει πατέρα και μάνα. Και αλλιώς θα βρεθεί μια μάνα και ένας πατέρας στο παιδί, και αλλιώς δύο πατεράδες και δύο μανάδες. Εγώ λέω, δεν παίρνω θέση αν είναι σωστά ή όχι αυτά που λέει. Όμως τα λέει και τα λέει ευθαρσώς και λέει και κάτι. Μην πάτε να με βάλετε, λέει, σε αντιπαράθεση με τον οποιοδήποτε καπουτζίδι. Και ο Γιώργος πρέπει να το ακούσει αυτό, ο Καμπουτζίδης, που μάλιστα κάπου άκουσα ότι θα κατέβει και βουλευτής και έχουμε ρεπορτάζ. Μιλήσαμε με τον Γιώργο. Δεν υπάρχει περίπτωση, του έχουν γίνει προτάσεις από πολλά κόμματα. Δεν σκέφτεται ο Γιώργος Καμπουτζίδης να κατέβει για βουλευτής. Δεν τον ενδιαφέρει καν. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον, τι να πω τώρα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι όταν λέμε κάτι τα βάζουμε με τον Καμπουτζίδη ή ο Καμπουτζίδης τα βάζει με κάποιον άλλον. Είναι όμως οι γνώμες των ανθρώπων που πρέπει να ακούγονται. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί κάθε φορά που φιλοξενούμε μια άποψη πρέπει να δικαιολογούμε τον άνθρωπο που την έχει διατυπώσει. Ο άνθρωπος αυτός.